του μειωσικού εμπάρκου, την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τους μηχανισμούς, τα εργαλεία, τις αποφάσεις για την θωράκιση των παραγωγών της απέναντι σε τέτοια ζητήματα, σε τέτοια φαινόμενα. Παράδειγμα τελευταίο, η ευνοϊκή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόσυρση των συγκεκριμένων τόνων ροδακίνων και νεκταριών μαζί με τις αποσύρσεις της Ιταλίας και της Ισπανίας, από τις οποίες όμως ενέργειες διεκδικήσεις που οδήγησαν στην συγκεκριμένη απόφαση, επιστώθηκε για άλλη μια φορά η απουσία της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όποια ευνοϊκή απόφαση εξεδόθη για τις συγκεκριμένες αποσύρσεις ήταν προϊόν διεκδίκησης, προϊόν αιτήματος, προϊόν τεκμηρίωσης της Ισπανίας πρωτίστως, της Ιταλίας δευτερευόντως και της οργανωμένης εκπροσώπησης των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών της ΑΛΕΦΕΠΟ, στην οποία συμμετέχει και η κοινοπραξία ομάδων παραγωγών της Σημαθίας και δόθηκαν βγήκε η συγκεκριμένη απόφαση. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των κρίσεων των αγορών, όπως ήταν η κρίση στην αγορά του γαλακτοκομικού τομέα. Με τις τιμές οι οποίες όπως διαμορφώνονταν δεν ήταν ευνοϊκές για τους Ευρωπαίους κοινοτόχους, δίνονται κονδύλια. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, όπως για παράδειγμα της ξηρασίας, που 10 κράτη-μέλη με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας του Ιουλίου επιδοτούνται περαιτέρω οι πηγέντες παραγωγή των κρατών μελών που τεκμηριωμένα με στοιχεία, με μετεωρολογικά δεδομένα πάνε και διεκδικούν χρήματα. Δυστυχώς η χώρα μας απουσίασε και αυτή. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε τον κόπο να εμφανιστεί στα συγκεκριμένα συμβούλια. Επομένως, από τη μία υπάρχουν οι απώλειες, από την άλλη υπάρχουν οι ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεργειών, στις οποίες πρέπει να σπέβουμε, να τρέχουμε, να είμαστε παρόντες, να διεκδικούμε προς το συμφέρον του προκειμένου του προσφαγιανού τομέα. Και επειδή είπε ο συνάδελφος ο Σύμος για την εξωστρέφεια και είδα και το ενδιαφέρον σας και δικαίως και ευλόγως για την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών προϊόντων προκειμένου, θα σας μιλήσω απλό παράδειγμα, δεν είναι λόγια του αέρα και εξωστρέφεια, μιλάμε έτσι γενικώς και ορίστως. Αν δει κανείς το καλλιεργητικό αποτύπωμα, τον καλλιεργητικό χάρτη της χώρας, θα διαπιστώσει ότι τα αγροεκτευτικά, ενδοκειμένου τα νεκταρίνια και τα δάκρυα, κατέχουν ένα πολύ μικρό ποσοστό στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, με αντιστρόφως ανάλογο ανάπτυγμα στις εξαγωγές, σε ό,τι αφορά βεβαίως τα προσωποποιημένα που έχουμε εξαγωγική δυναμική για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Την ίδια στιγμή όμως, τα φρέσκα για παράδειγμα, ροδάκινα και νεκταρίνια, τα τόσο ποιοτικά, τα τόσο διαφορετικά τα οποία παράδειγμα, τα μισά από αυτά ευτελίζονται σε εξαπληκτικές τιμές ή αποσύρονται, ενώ πραγματικά η αγορά της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, διψά και ζητά προϊόντα. Επομένως, η λύση ποια είναι, οργάνωση, οργανωμένα εμπορικά, συνεργατικά, αγροτικά σχήματα, στα οποία πιστεύουμε πραγματικά ακράδαντα και πιστεύουμε ότι είναι η λύση και για τις οικονομίες κλίμακος και για την ενίσχυση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας και για την καταπολέμηση της οικονομίας. Ορμάδες, οργανώσεις, διεπαγγελματικές οργανώσεις, μεγάλα σχήματα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση, την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στις συγκεκριμένες ποσότητες, στις συγκεκριμένες ποσότητες.